στις 4 το απόγευμα, ώρα Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες. Κατηγορείται για υονόμευση των εκλογών του 2020, προσπάθεια παραποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά και για την εισβολή του όχλου στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021, με στόχο την παρακόλληση της διαδικασίας. Good evening. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει λόγο για πολιτική δίωξη και κυνήγι μαγισσών, χωρίς να διστάζει να επιτεθεί ακόμα και στον ειδικό εισαγγελέα Jack Smith, ο οποίος διεξάγει την έρευνα. What we have now is an administration that has criminalized the free speech and advocacy of a prior administration during the time that there is a political election going on. That's unprecedented. We've never seen that in the United States, in the history of the United States. Ρόλο κλειδί στην έκβαση του αποτελέσματος θα παίξει ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, Mike Pence. January 6 was a tragic day. And I've spoken and written about it extensively. I have nothing to hide. Την ίδια ώρα, κραδασμούς προκαλεί η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings να υποβαθμίσει κατά μία βαθμίδα το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του δημοσίου των ΗΠΑ. Στην αντεπίθεση περνά ο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας πως η αμερικανική οικονομία επί των ημερών του είχε ανάκαμψη. Όλα αυτά την ώρα που το αμερικανικό χρέος κυμαίνεται στα 31,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.